Εντός συνορών και σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Αθηνά Μαρτίνου, η ισχυρή γυναίκα της ελληνικής ναυτιλίας και από τις πρωτοπόρες στην διεθνή θαλάσσια βιομηχανία. Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 97 ετών η Αθηνά Νουνού Μαρτίνου, η ισχυρότερη γυναίκα της ελληνικής ναυτιλίας και από τις πρωτοπόρες στη διεθνή θαλάσσια βιομηχανία. Εγώ είμαι Κεφαλονίκησα. Έπαιξε αυτό ένα ρόλο στην αγάπη σας? Ρόλο έπαιξε ότι γεννήθηκα στη Γλυφάδα και έβλεπα τα πλοία να περνάνε. Καταρχάς δεν ήμουν μόνη μου. Είχα τον άντρα μου, ο οποίος μάλλον έπαιξε άλλη δουλειά. Αγαπούσε πολύ την ναυτιλία. Η Αθηνά Μαρτίνου, που έμεινε γνωστή με το όνομα Νουνού, κρατούσε χαμηλούς τόνους, αν και ήταν η σημαντικότερη Ελληνίδα της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας με παγκόσμιο εκτόπισμα. Ίδρυσε τον ναυτιλιακό κολοσσό Θένα Μάρη Ships Management. Εγώ είμαι πιο έξυπνη από τους άλλους εφοπλιστές. Ας σας πω γιατί είμαι πιο έξυπνη. Γιατί όταν γίναν τα παιδιά μου 20 χρονών, τους είπα, πάρτε τα. Εμείς θα σας αφήσουμε 10 και θα τα κάνετε 100. Η ίδια λάτρεψε τη θάλασσα και τα πλοία και ασχολήθηκε για περισσότερα από 58 χρόνια με τη διαχείριση των πλοίων. Η κηδεία της Αθηνάς Νουνού Μαρτίνου θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.